ένας φίλος που είναι και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον Μπαχατουρίδη θα είναι. Μου λέει, εγώ λέει στο Facebook, έχω πάρα πολλούς βουλευτές, φίλους στο Facebook. Καλά βρε παιδιά, και της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αυτός ήταν νεοδημοκράτης. Εντάξει, να πάτε στο εξωτερικό για τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους. Αλλά είναι ανάγκη να αποστάρετε και φωτογραφίες στο Λονδίνο, στο Μιλάνο, στην Βιέννη, από εδώ και από εκεί, στα Χιόνια, στο Κστάτ, στο Σεν Μόριτς. Δεν καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος υποφέρει, ότι ο κόσμος βλέπει αυτές τις προκλητικές συμπεριφορές και λέει «Α, αυτοί δεν άλλαξαν σε τίποτα, τα ίδια κάνουνε». Εγώ δεν έφυγα ούτε μέρα από την Αθήνα. Εγώ δεν έφυγα μέρα ούτε το καλοκαίρι, έτσι, γιατί ήμουν εδώ. Το θυμάστε που ήμουν εδώ κάθε μέρα και βρισκόμουν δίπλα σας. Απορώ με τους βουλευτές και τους πολιτικούς. Δεν έχουν καταλάβει ότι ο κόσμος έχει απαξιώσει. Δεν έχουν καταλάβει ότι ο κόσμος δεν τους θέλει πια. Και συνεχίζετε να προκαλείτε με τις διακοπές σας στη Μύκονο ή με τα ταξίδια τα χειμερινά στην Αράχοβα, το πιο κοντινό, ή στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη. Γνωστή μου, χθες είχα πάει παραμονή πρωτοχρονιάς σε ένα σπίτι φίλων και μου έλεγε μια κυρία, εκεί γνωστή μου, η οποία είχε πάει Νέα Υόρκη με το γιο της την περασμένη εβδομάδα. Είχε γεμίσει Νέα Υόρκη από Έλληνες. Άκουγε ελληνικά. Πού βρίσκονται ρε παιδιά αυτά τα λεφτά? Πώς είναι αυτοί που πηγαίνουν Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Βιέννη, από εδώ και από εκεί, Βουδαπέστη, Πράγα, Μιλάνο, Κστάτ, Σεν Μόριτς? Υπάρχει ακόμα μαύρο χρήμα στην Ελλάδα. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν αποφυσαυρίσει μαύρο χρήμα και το χρησιμοποιούν για να πηγαίνουν ταξίδια ή για να κάνουν τη ζωή που νομίζουν ότι θα έπρεπε να κάνουν. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Γιατί αλλιώς με τα νόμιμα εισοδήματα που δηλώνουν δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Η κατάσταση είναι απελπιστική. Υπάλληλοι, εργαζόμενοι με μισθό, συνταξιούχοι, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες δεν μπορούν να πάνε ούτε μέχρι την Κολοπετινίτσα δεν μπορούν να πάνε. Ούτε για παγωτό στη Γλυφάδα δεν μπορούν να πάνε. Όχι να πάνε στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη. Κάτι περίεργο συμβαίνει στην Ελλάδα. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν χρήμα. Πολιτευτές, πολιτικάντιδες, βουλευτές όλων των κομμάτων. Έτσι, γιατί εγώ θέλω να είμαι έντιμος. Που έχουν διαχρονικά βγάλει χρήμα. Διάφοροι επιχειρηματίες με μαύρο χρήμα, που δεν το δηλώνουν, και διάφοροι διεφθαρμένοι δημόσιοι λειτουργοί, δημόσιοι υπάλληλοι κλπ. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Δεν εξηγείται διαφορετικά, διότι τα εισοδήματα που δηλώνουν οι Έλληνες δεν ανταποκρίνονται σε ταξίδια στο εξωτερικό. Λες, σπάσαμε κάθε ρεκόρ φέτος τα Χριστούγεννα με ταξίδια στο εξωτερικό. Πώς έτσι ρε φίλε? Πώς γίνεται? Ενώ βλέπεις γύρω σου, εκεί που είμαι εγώ κάθε μέρα, στο Περιστέρι, στο Χαϊδάρι, στο Εγάλεο, στην Πετρούπολη, στους Αγίους Αναργύρους, στο Καματερό, εκεί που περνάω εγώ το μεγάλο μέρος της μέρας μου. Βλέπω φτώχεια, βλέπω δυστυχία, βλέπω ανθρώπους που δεν έχουν να φάνε. Να δείτε πώς μαζεύτηκαν εκεί στην πίτα του Μπαχατουρίδη στο Περιστέρι. Πάρα πολλοί, μιλιούνια κόσμος. Να πάρει και ένα δεύτερο κομμάτι, να έχω κάτι να περάσω το βράδυ. Κάτι περιμένα, σπροχνόντουσαν για να πάρουν ένα κομμάτι. Ένα κομμάτι πίτα. Ένα κομμάτι πίτα. Φαίνεται. Εγώ που είμαι κοντά στους ανθρώπους της βιοπάλης, της καθημερινότητας, του μόχου, τη βλέπω. Βλέπω το πρόβλημα που υπάρχει. Και κάποιοι άλλοι είναι στο Κστάτι και στη Νέα Υόρκη. Και όχι μόνον είναι, αλλά το διαφημίζουν. Προκλητικά, εις βάρος των άλλων ανθρώπων που υποφέρουν. Εγώ προσωπικά, και να είχα την οικονομική δυνατότητα που δεν την έχω, δεν θα πήγαινα.
εμείς ιδιαίτερα τα δημόσια πρόσωπα της χώρας αυτής, πρέπει να είμαστε κοντά στον κόσμο που υποφέρει. Σε αυτούς ανήκουμε, σε αυτούς δίνουμε λόγο. Στο πλευρό τους πρέπει να είμαστε. Εγώ έτσι τα βλέπω, μπορεί να τα βλέπω λάθος. Μπορεί οι άλλοι που πήγανε στα χιόνια να τα βλέπουν σωστά. Που σπαταλάνε τα ευρώ σαν μαρουλόφυλλα. Πάλι όμως ρωτάω, από πού βρε παιδιά τα βρήκατε αυτά τα μαρουλόφυλλα που τα λέτε ευρώ. Πού τα βρίσκετε. Γιατί εμείς δεν τα βρίσκουμε. Δεν λέω, υπάρχουν πλούσιοι άνθρωποι στην Ελλάδα και πάντα θα υπάρχουν. Πάντα θα υπάρχουν. Θα υπάρχουν. Χιλιάδες άνθρωποι που θα έχουν βγάλει λεφτά. Το σέβομαι αυτό. Φυσικά και θα υπάρχουν και άνθρωποι που τα έχουν βγάλει από τη δουλειά τους κλπ. Δεν είναι όμως όλοι βαρδινογιάννηδες. Δυστυχώς δεν είναι όλοι. Μακάρι να ήμασταν όλοι βαρδινογιάννηδες. Αλλά οι βαρδινογιάννηδες έγιναν βαρδινογιάννηδες και ξεχώρισαν. Γιατί κυνήγησαν τη δουλειά και πέτυχαν. Δεν πετυχαίνουν όλοι στη ζωή. Και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν δικαιολογείται να έχουν χρήματα ή να κάνουν ζωή ανάλογη των βαρδινογιάννηδων. Δεν δικαιολογείται. Και για να πούμε την αλήθεια, οι βαρδινογιάννηδες δεν μας προκαλούν κιόλας, έτσι. Το τι κάνουν στην ιδιωτική ζωή δεν το ξέρω. Δεν το διαφημίζουν όμως όπως κάποιοι άλλοι. Που έχουν πολύ λιγότερα χρήματα από τους βαρδινογιάννηδες ή από τους λάτσιδες. Δεν το διαφημίζουν. Δεν ξέρω. Ειλικρινά, στενοχωρήθηκα πάρα πολύ με αυτά που είδα γύρω μου. Και στενοχωρήθηκα περισσότερο απ' όλα, γιατί στενοχωριέμαι κάθε μέρα, με τις συνθήκες που ζουν κάποιοι άνθρωποι. Δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Πήρε προχτές μια κυρία, δεν άφησε τηλέφωνο δυστυχώς, η οποία είπε ότι σκόψαν τη σύνταξη και τώρα παίρνει 270 ευρώ σύνταξη, ενώ είναι άρρωστη και το νίκη της είναι 300 ευρώ. Τι να πω σε αυτή τη γυναίκα. Πήραν άνθρωποι που θέλησαν να τη βοηθήσουν. Αν θέλει, ας ξαναπάρει και αν με ακούει σήμερα, ας ξαναπάρει να αφήσει το τηλέφωνό της και το όνομά της, να την πάρουν οι άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν, να συνεννηθούν μαζί της. Μην πάρει εδώ στην εκπομπή, να πάρει στο τηλεφωνικό κέντρο και απλώς να δώσει. Είμαι η κυρία που είπε ότι ζω με 270 ευρώ σύνταξη και θέλω, αυτό είναι το τηλέφωνό μου και όποιος θέλει να συνεννοηθεί μαζί μου. Με πήρε, κοινοποίησα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αυτό ειλικρινά πρέπει να σας πω ότι με χαροποίησε. Κοινοποίησα ένα θέμα με μια γυναίκα στο Εγάλεο, η οποία έχει μικρά παιδιά, της κόψαν το ρεύμα. Ζει κάτω από πρωτόγονες συνθήκες, δεν βρίσκει δουλειά πουθενά. Κάνω ό,τι μπορώ. Εγώ ψάχνω να τις βρω, έστω μια δουλειά καθαρίστρια, οτιδήποτε. Μου έκανε όμως εντύπωση. Πήρανε άνθρωποι, με πήρανε άνθρωποι ή μου στείλανε μήνυμα στο Facebook, άνθρωποι από το Εγάλεο και τις γύρω περιοχές, μερικοί εξ αυτών άνεργοι, οι ίδιοι άνεργοι, οι οποίοι δεν είναι τόσο κακό. Σε τόσο τραγική κατάσταση και είπαν από το υστέρημά τους και μαζέψανε κάποια χρήματα για να προσπαθήσουν να επανασυνδέσουν το ρεύμα στη γυναίκα αυτή. Ειλικρινά, τους θαυμάζω αυτούς τους ανθρώπους. Από το υστέρημά τους δεν είχαν οι ίδιοι. Δεν έχουν οι ίδιοι. Πολύ δύσκολα τα βγάζουν πέρα. Αλλά μπροστά στο δράμα, στην τραγωδία που ζει αυτή η γυναίκα, διέθεσαν το υστέρημά τους, κυριολεξία το υστέρημά τους. Και αυτό με έκανε να νιώσω ότι υπάρχει πράγματι ανθρωπιά στην Ελλάδα, ακόμα. Υπάρχει ακόμα μια μορφή κοινωνική αλληλεγγύη. Υπάρχουν άνθρωποι ακόμα στην Ελλάδα. Και αυτό με συγκινεί. Και το βλέπω, σας λέω. Το βλέπω όποτε περπατάω στους δρόμους. Εγώ τα τελευταίους μήνες περπατάω κυρίως στους δρόμους της Δυτικής Αθήνας. Το βλέπω. Το βλέπω. Έρχονται άνθρωποι, με πιάνουν, μου λένε τα παράπονά τους, μου λένε τις αγωνίες τους, μου λένε τις σκέψεις τους. Θέλω να τις ακούω. Υπάρχει πολύς πόνος. Υπάρχει πολύς πόνος. Και αυτόν τον πόνο πρέπει να τον ανακουφίσουμε. Και αυτό χρειάζεται μια κοινωνική οργάνωση για να γίνει αυτό. Χρειάζεται πρωτίστως η πολιτεία
και η κυβέρνηση να συμβάλλουν, αλλά χρειάζεται και να υπάρχει και μια κοινωνική αλληλεγγύη. Και ευτυχώς, σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον, σίγουρα σε οικογενειακό επίπεδο, υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη. Κακά τα ψέματα. Αν δεν υπήρχε ακόμα ο ισχυρός πυρήνας της οικογένειας, η οικογένεια κρατάει στην Ελλάδα, τα δράματα θα ήταν πολύ μεγαλύτερα και πολύ περισσότερα. Οι τραγωδίες θα ήταν περισσότερες. Ευτυχώς για την πατρίδα μας, ευτυχώς για τη χώρα μας, ο θεσμός της οικογένειας λειτουργεί. Σήμερα, επειδή είναι η πρώτη μέρα του νέου έτους, η πρώτη εργάσιμη μέρα του νέου έτους, βέβαια τα μαγαζιά είναι κλειστά, ο κόσμος δεν κυκλοφορεί, κάνει και κρύο. Είναι σχετικά άδεια η Αθήνα, μόλον τυπικά το δημόσιο λειτουργεί. Τίποτα άλλο δεν λειτουργεί και οπότε δεν υπάρχει πολύς κόσμος δρόμους μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω αργότερα τι θα γίνει. Επειδή λοιπόν είναι η πρώτη εργάσιμη μέρα του νέου έτους και η πρώτη εκπομπή μας για το 2019, θα ήθελα να αφήσω στην άκρη την πολιτική επικαιρότητα, που είναι πλούσια, πάρα πολύ πλούσια. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Αλλά τα συζητήσουμε στην αυριανή εκπομπή καλύτερα. Σήμερα θα ήθελα να ανταλλάξουμε ευχές. Σήμερα θα ήθελα να μιλήσω μαζί σας, με τους καλούς μου φίλους, με τις καλές μου φίλες, τις αγαπημένες μου φίλες, που στηρίζουν αυτή την εκπομπή και εμένα προσωπικά, και να ανταλλάξουμε τις ευχές για το 2019. Και να πούμε τις αγωνίες μας, τους φόβους μας, αλλά και τις χαρές μας αυτές τις γιορτινές μέρες που άλλαξε ο χρόνος και που μπήκε το 2019. 2-11-18-60-001, το τηλέφωνο του σταθμού μας. Μπορείτε από τώρα να τηλεφωνείτε, από τώρα και μέχρι το τέλος της εκπομπής. Έχουμε αρκετή ώρα ακόμα, έχουμε περίπου 40 λεπτά μέχρι το τέλος της εκπομπής. Μπορείτε από τώρα λοιπόν να παίρνετε τηλέφωνο για να βγείτε ζωντανά στον αέρα της εκπομπής μας, να πείτε πώς βλέπετε τα πράγματα τώρα που μπήκε το 2019. Κατανοώ ότι πολλοί άνθρωποι αγωνιούν για το 2019. Κι εγώ ανάμεσα σε αυτούς. Αντίθετα από ό,τι μας λένε οι κυβερνώντες, είναι μια δύσκολη χρονιά το 2019. Και αν δεν λάβουμε γέρος τα μέτρα μας, μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε πολύ δυσάρεστες εκπλήξεις. Εγώ κρούω τον κόδωνα και προειδοποιώ, κρούω τον κόδωνα του κινδύνου εδώ και καιρό και προειδοποιώ ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Αλλά είμαι υποχρεωμένος να σας λέω την αλήθεια. 2-11-18-60-001, το τηλέφωνο του σταθμού μας. Όσοι είστε αυτή τη στιγμή στον αέρα της εκπομπής μας, παρακολουθείτε, μπορείτε να βγείτε ζωντανά να μας πείτε την άποψή σας για το 2019 που μπήκε χτες. Ελπίζω και εύχομαι με τους καλύτερους ιονούς, δεν θα το έλεγα όμως. Γιατί η αλήθεια δεν είναι αυτή. Το εύχομαι να γίνουν τα πράγματα καλά, αλλά η αλήθεια δεν είναι αυτή. Η ιονή είναι δυσάρεστη. Υπάρχει, θα τα πούμε όμως περισσότερο αύριο. Δεν θέλω να εξαντλήσω πρώτη μέρα, θα ήθελα να είναι λίγο πιο γιορτινή η εκπομπή. Τα δυσάρεστα θα τα αφήσω καλύτερα για αύριο. Ας τα αφήσω για αύριο. Κυρία Έφη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, υγεία. Ευχές και στην οικογένειά σας. Να είστε καλά επίσης. Κάνετε καλά που μας τα λέτε ό,τι βλέπετε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά θέλω να πω, ο κύριος Τσίπρας δεν τα βλέπει αυτά. Μόνο πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη να κάνει φιέστες, γιορτές. Όσες γιορτές και να κάνει, δεν θα κερδίσει τίποτα. Στα εξών συνετέθη θα πάει. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Εδώ συμβαίνει αυτό με τους πολιτικούς. Οι πολιτικοί, πάρα πολλοί πολιτικοί, όχι όλοι φυσικά, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι κοντά στον κόσμο. Έχουν κρατήσει μια στάση απόμακρη. Δεν κατεβαίνουν στην κοινωνία. Καλά, ο Τσίπρας δεν κατεβαίνει σίγουρα στην κοινωνία. Δεν έχει επαφή με τον κόσμο. Αλλά και άλλοι πολιτικοί είναι απόμακροι από τον κόσμο. Γι' αυτό και ο κόσμος τους έχει απαξιώσει. Ξέρετε, τα παλιότερα χρόνια υπήρχαν οι κομματικοί μηχανισμοί που εξέλεγαν τους βουλευτές με τα ρουσφέτια και με τέτοιου είδους εξυπηρετήσεις. Τώρα δεν υπάρχουν ρουσφέτια. Τι ρουσφέτια σου κάνει?
Ούτε να σε διορίσει το δημόσιο μπορεί, ούτε καν μετά δε σφαντάρου δεν μπορεί να κάνει πια πολιτικός. Αλλά έχει χάσει την επαφή του με τον κόσμο. Πλήρως. Πλήρως. Κύριε Γεωργία, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Κύριε Γιάννη μου, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Είμαι ευτυχισμένη που σας ακούω και σας βλέπω και στην τηλεόραση τώρα αυτή τη στιγμή. τι να πω. Να είστε καλά. Κάθε ευτυχία. Και εσείς. Σας αγαπώ πολύ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Οικογενειακή ευτυχία, υγεία. Σας εύχομαι. Είμαι πολύ χαρούμενη. Σας παρακολουθώ πάνω από όλο. Από τη στιγμή που έχεις το Blue Sky. Είμαι ευτυχισμένη που μιλάω μαζί σας. Σας μιλάω ειλικρινά. Με τιμάτε και με συγκινείτε. Με συγκινείτε με τα καλά σας λόγια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχουμε το 2019 για εσάς, για την οικογένειά σας. Χρόνια πολλά για την τορτή σας μετάβριο. Να είστε καλά. Και πάνω απ' όλα... Να έχουμε καλή χρονιά για την πατρίδα μας. Καλή χρονιά αυτό. Καλή λευτεριά στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα μας. Μην αυτό. Το ξεχνάμε ότι πάνω από όλους, πάνω από μένα, από εσάς, ευχαριστώ πολύ κύριε Γεωργία, πάνω από όλους μας είναι η Ελλάδα. Κύριε Νικόλα, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Καλησπέρα Γιάννη. Μετά από 6 μήνες προσπάθησα πάρα πολύ και σε έβγαλα να μιλήσω μαζί σου. Χρόνια σου πολλά. Καλή χρονιά, να όλα να σου βγουν στα δεξιά σου. Είμαι ο Νικόλας, ο Ελληνάρα μου. Δεν μπορώ, πρέπει να σου το πω. Χρόνια σου πολλά, Ελλάδα μόνο μία είναι. Καμία άλλη δεν είναι, Γιάννη μου. Χρόνια σου πολλά και καλά. Να είστε καλά κι εσείς, να είστε καλά. Και σίγουρα η Ελλάδα είναι μόνο μία. Έτσι. Η Ελλάδα είναι αυτή που είναι... Και εμείς την αγαπάμε την Ελλάδα και αγωνιζόμαστε για το καλό της Ελλάδας, αγωνιζόμαστε για την ιστορία της, για τις παραδόσεις της, για το μέλλον της όμως πάνω απ' όλα πρέπει να αγωνιζόμαστε, για τα παιδιά μας, για τις επόμενες γενιές. Γιατί η Ελλάδα για να διατηρηθεί και να υπάρχει και στο μέλλον χρειάζεται να φροντίσουμε τις επόμενες γενιές, έτσι δεν είναι? Ναι, έκλεισε η γραμμή. Μάλιστα. Κυρία Ελένη, καλησπέρα σας κυρία Ελένη, χρόνια σας πολλά. Επίσης, να είστε καλά. Λοιπόν, εάν δεν ξυπνήσουμε οι Έλληνες να διώξουμε αυτά τα καθάρματα, όλα τα κόμματα, έτσι θα είμαστε μέσα στη μιζέρια και μέσα στην πείνα και μέσα στην προδοσία. Είναι προδότες, είναι προδότες. Μας προδώσανε. Όλα θα τα δώσει ο Τσίπρας. Λοιπόν, πρέπει να ξυπνήσουμε, να ξυπνήσουμε, να ξέρουμε τι θα ψηφίσουμε. Αυτό ήθελα να πω. Καλή χρονιά και πιστεύω οι Έλληνες να ξυπνήσουμε και να σηκωθούμε από τους καναπέδες για να βγούμε έξω στους δρόμους όπως κάνουν στη Γαλλία, όπως κάνουν στα άλλα κράτη. Μόνο έτσι θα νικήσουμε, αλλιώς τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι πάλι καλή χρονιά. Οι αλλαγές στη ζωή μας γίνονται με τις εκλογές. Οι εκλογές είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική δοκιμασία για όλη την κοινωνία. Στις εκλογές θα κρυφθεί το μέλλον του τόπου. Γι' αυτό σας ζητώ πάντα να ξέρετε τι ψηφίζετε και ποιον ψηφίζετε. Ναι, πάμε στον επόμενο. Ποιος είναι? Ο κύριος Πέτρος. Καλησπέρα σας κύριε Πέτρο. Κύριε Γιάννη. Χρόνια σας πολλά. Τον Παναγιωτέ μου. Τον Πάνο. Τι κάνετε με τον Πάνο του Παναγιωτόπουλο? Είμαστε πολύ φίλοι. Δεν σας ακούω. Το Μετριάδη, τον Καλαγιωτόπουλο. Δεν σας καταλαβαίνω, δυστυχώς. Σας δυστυχώς, αγαπητέ κύριε Πέτρο, δεν σας καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνω, θα είστε μεγάλης ηλικίας και δυσκολεύεστε να μιλήσετε. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, εγώ σας εύχομαι να γίνετε χιλιόχρονος. Χιλιόχρονος να είστε. Υγιείς, όσο μπορεί γίνεται. Και τα παιδιά σας και η οικογένειά σας και τα εγγόνια σας να δουν καλύτερες μέρες σε μια Ελλάδα όπως πραγματικά τι θέλουμε να είναι. Έχουμε άλλη γραμμή. Η κυρία Ευθυμία. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Χρόνια πολλά. Γιάννη, είμαι η κυρία Ευθυμία του Χριστοπούλου. Χρόνια σας πολλά. Καλή χρονιά. Κύριε Γιάννη μου, σε λατρεύουμε. Εγώ και ο άντρας μου έχουμε τρέλα μαζί σου. Γιατί εγώ είμαι πρόσφυγα και ο άντρας μου τρελαίνεται για τους πρόσφυγες.
Έλα, πάρε, πάρε και το Γιάννη να του μιλήσει. Πάρε, μίλα. Γιάννη μου. Καλώς τον, χρόνια πολλά. Να σε καλά, είμαι ο άντρας ευθυμίας. Το κατάλαβα. Σε λατρεύουμε. Και ξέρεις πόσους ψήφους έχω να σου δώσω. Είμαι 90 χρονών. Έχω δυσέγγω να έχω μεγάλη δύναμη. Σα θα δώσω όλα με όλη μου την ψυχή. Γιατί η γυναίκα μου είναι πρόσφυγα. Από τα Ιβαλίκια μου τη μικρά, από το Καρακάτσι. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλές γιορτές. Έχω, όπως ξέρετε, στους πρόσφυγες που ήταν και οι προγονείς μου, έχω πολύ μεγάλη ευαισθησία. Ξέρετε, όλους τους Έλληνες τους αγαπώ. Όλους τους Έλληνες. Αλλά πάνω απ' όλα έχω τους ανθρώπους, τους Έλληνες που έχουν υποφέρει. Δηλαδή, τους Μικρασιάτες πρόσφυγες, τους Πόντιους, τους Βορειοϋπηρώτες που είναι αδικημένοι Έλληνες. Φυσικά τους Κύπριους. Αυτοί είναι οι Έλληνες και τώρα τους Μακεδόνες. Γιατί καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά πόσο προσβεβλημένοι αισθάνονται οι Έλληνες Μακεδόνες από την συμφωνία αυτή που προωθείται. Συμφωνία των Πρεσπών, μια απαράδεκτη για μένα συμφωνία. Εγώ ποτέ δεν μίλησα για προδοσία. Είναι διαφορετική προσέγγιση του ΣΥΡΙΖΑ από τη δική μου. Αλλά δεν μιλάω εγώ για προδοσία, μιλάω όμως για ένα τεράστιο λάθος που οδηγεί στο ξεπούλημα της Μακεδονίας μας. Προχτές εδώ στην εκπομπή του Άκη του Παυλόπουλου την περασμένη Παρασκευή πήγε να μου την πει ένας δημοσιογράφος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φίβος, δεν θυμάμαι το επίθετό του. Να μου πει ότι δεν υπάρχει, το ψευδός λέτε ότι υπάρχει έθνος Μακεδόν, ότι αναγνωρίσαμε έθνος Μακεδόν, μόνο την υπηκότητα λέει αναγνωρίσαμε. Του είπα ότι λες μπαρούφες. Και λέει μπαρούφες, διότι ο ίδιος ο Ζάεφ είπε στις πρέσπες, ενώ τον χειροκροτούσαν ο Τσίπρας με τον Κοντζιά, είπε ότι εμείς είμαστε οι Μακεδόνες και είσαστε οι Έλληνες. Εμείς είμαστε οι Μακεδόνες, είπε, και εσείς οι Έλληνες, είπε. Τι έθνος είναι ο κύριος Ζάεφ? Μακεδόνας είναι. Ή τουλάχιστον έτσι λέει. Φυσικά και δεν είναι Μακεδόνας, γιατί δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος. Αλλά ο ίδιος λέει ότι είναι Μακεδόνας και το αναγνώρισε ο κύριος Τσίπρας. Του το αναγνώρισε ο κύριος Κοντζιάς. Και σήμερα ο κάτοικος των Γρεβενών που χτες τα ψάλανε στον κύριο Μπιάλα, τον τοπικό βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τα ψάλανε τα παιδιά μας και τους αποκάλεσε φασίστες, ο αρχιφασίστας. Τι είπανε τα παιδιά αυτά? Ότι αν είμαι από τα Γρεβενά, δεν μπορώ να λέω ότι είμαι Μακεδόνας πια με τη συμφωνία των Πρεσπών, διότι αν λέω ότι είμαι Μακεδόνας, δεν μπορώ να είμαι Έλληνας. Εκεί μας καταντήσατε, κύριε Τσίπρα. Λοιπόν, εγώ τους Μακεδόνες που σήμερα υποφέρουν, εγώ τους σέβομαι απεριόριστα. Όπως σέβομαι τους πρόσφυγες, είτε είναι Μικρασιάτες είτε είναι Πόντιοι. Περάσαν πάρα πολύ δύσκολα οι πρόγονοί μας, οι Μικρασιάτες και οι Πόντιοι, και φυσικά τους Βορειοϋπηρώτες αδελφούς μας, τους Έλληνες που υπέφεραν όσο ίσως μόνον οι Πόντιοι και οι Μικρασιάτες έχουν υποφέρει τόσο πολύ όσο οι Υπηρώτες. Κύριε Γεράσιμε, καλησπέρα σας και χρόνια σας πολλά. Γεια σας κύριε Λουέδο, χρόνια σας πολλά σε εσάς και σε όλους τους Έλληνες αναδυγείς. Γνωρίζετε πολύ καλά, όπως το λέτε, και σας παρακολουθώ καθημερινά από όταν σας βλέπω, ότι η Ελλάδα δυστυχώς είναι στην εντατική. Οι τράπεζες είναι, πάνε σε μια τρίτη χρεοκοπία. Έλληνας ούτε ξένος πατή να δώσει ούτε μία δραχμή για να κάνει κάτι στην Ελλάδα. Πάμε για άτακτη χρεοκοπία. Το λέτε πολύ καλά. Ποιος θα δανείσει μία χώρα στην κατάσταση που είμαστε σήμερα? Ο Τσίπρας είναι βέβαιο ότι θα αφήσει πίσω του ερείπια. Ποιος θα συμμαζέψει αυτή τη χώρα, ποιος θα τη βγάλει από αυτή τη βούρκο αυτή τη χώρα? Πρέπει να πω στους Έλληνες ότι έχουν υποχρέωση στα παιδιά τους και στα αγκόνια τους να πάνε να ψηφίσουν. Πρέπει να πάνε να ψηφίσουν. Δεν είναι όλοι οι Έλληνες κομμουνιστές, αριστεροί και δεξοφασίστες. Είναι άνθρωποι νοικοκυρέοι που αγαπούν τον τόπο τους, αγαπούν τα παιδιά τους.
πρέπει να πάνε να ψηφίσουν. Αυτοί που δεν πάνε να ψηφίσουν, κυβερνάει ο Τσίπρας, γιατί αυτοί δεν πήγαν να ψηφίσουν. Γνωρίζετε εδώ την πατρίδα μας, την Κεφαλονιά, που είσαστε κι εσείς, και σας βλέπω απέναντι, εγώ είμαι απέναντι σας. Στο χωριό σας εννοώ, στο Λιξούρι, και σας βλέπω καθημερινά το Λιξούρι απέναντι. Δεν, έχει 70% αποχή. Καταλαβαίνετε, έχουμε μία βουλευτίνα που έχει ψηφιστεί με 2.500 ψήφους. Τι εκπροσωπεί αυτή η γυναίκα? Τι εκπροσωπούν εδώ με άλλοι με 200 ψήφους βουλευτής? Τι εκπροσωπεί? Πρέπει ο κόσμος να πάει να ψηφίσει για να μην κυβερνούν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί είναι επαγγελματίες απατεώνες. Πολιτικοί απατεώνες είναι αυτοί. Πρόκειται για πολιτικούς απατεώνες. Υπήρξα κι εγώ αριστερός, αλλά δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα καταντήσω αριστερά σε αυτά τα χάλια. Αυτή δεν είναι αριστερά. Αυτοί είναι αριστοφασίστες, είναι μηδενιστές, όπως το είπε και ο Μίκης Θεοδωράκης. Δεν υπάρχει χαρακτηρισμό δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους. Δυστυχώς. Στα εθνικά θέματα πάλι, τα λέω για εσάς, τα λέω για τους κόσμους να τα ακούει. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν όρια, δεν έχουν σύνορα, δεν έχουν πιστεύω. Πιστεύουν σε αυτά που πιστεύουν. Δεν σας καθυστερώ άλλο. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ, τα είπατε πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ, καλή χρονιά να έχετε. Να έχετε καλή χρονιά συμπατριώτη μου, κύριε Γεράσιμο. Κύριε Κώστα, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Σου εύχομαι υγεία και σε σένα και στην οικογένειά σου. Εγώ από ό,τι τις εκπομπές δεν τις χάνω όλες, σου μπλουσκάει και τα βράδια κλπ. Από την καρδίκα του τσακατάγομαι, φίλοι μου του πλαστήρα. Σας εύχομαι, διότι σας βλέπω ότι είστε ένας άνθρωπος ειλικρινέστατος και θα επιθυμούσα στην πολιτική να κατέβετε για να βοηθήσετε τον τόπο με τον τρόπο σας και με τις γνώσεις που έχετε, που τις βλέπω δηλαδή και τις ζω όταν μιλάτε. Μιλάτε πάντα καθαρά και δεν φαίνεται πίσω από την ομιλία σας να κρύβει κάποιο ψέμα. Εκείνο που θα ήθελα να πω με δύο λόγια για να μην με ακρηγορήσω κι εγώ, είμαι 75 χρονών. Τέτοια κυβέρνηση με τέτοια ασυνονοσία και τέτοιο αυτό δεν έχω ξαναδεί και πολύ φοβάμαι να μυρθούν πιο πολλά δεινά, διότι περάσαμε πολλά δεινά αυτή την πενταετία. Θα ήθελα ο κόσμος που δεν έχω ψηφίσει ποτέ Νέα Δημοκρατία, όχι γιατί δεν είναι δημοκρατικό κόμμα, είναι, ήταν και θα είναι, αλλά επειδή τη θεωρώ είναι η πιο μεγάλη παράταξη αυτή τη στιγμή και θα μπορεί να σώσει τον τόπο, και θέλω όλοι όσοι μ' ακούν, εγώ ψήφιζα ΠΑΣΟΚ χρόνια, όχι ότι δεν είναι και πάλι συνεχίζει η Δημοκρατική Παράταξη να είναι καλύτερη, αλλά ότι έχει λοβιάσει σε κάποια πράγματα και δεν μπορεί να επανέλθει. Επομένως η Νέα Δημοκρατία είναι δημοκρατικό κόμμα και παλιά ο γέρος ο Καραμαλής είχε σώσει την κατάσταση, θα θυμάστε. Πιστεύω και αυτή τη φορά συγκεντρωθείτε όλοι πίσω από τον Κυριάκο, και εκείνο που θα ήθελα λίγο και για το μακεδονικό και να κλείσω, θα πρέπει ο κύριος Κυριάκος να θέσει το θέμα στο λαό. Όταν βγει δηλαδή τίποτα, καμία άλλη κίνηση, γιατί εμείς δεν θέλουμε το όνομα Μακεδονία, όπως λέγω όταν πριν, να μην υπάρχει λόγος, όνομα Μακεδονία, ας λέγεται πρώην Γιουγκοσλαβική και να την ψηφίσει όλος ο κόσμος. Λοιπόν, για να μην έχουμε και τα δεινά από εκεί, από το μαξιλάρι μας. Αυτά και άλλα ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κώστα, από το βάθος της καρδιάς μου. Λοιπόν, πάμε στους τηλεθεατές. Είναι πάρα πολλές γραμμές και κάντε λίγο υπομονή, θα σας βγάλουμε όσο μπορούμε περισσότερες. Κύριε Αντρέα, καλησπέρα σας. Γεια σας, κύριε Γιάννη. Χρόνια πολλά. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο αίσιο και ευτυχισμένο το 2019. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Θέλω να πω τηλεγραφική. Συγγνώμη, σας παρακαλώ, ακούω. Παρακαλώ, ακούω. Ναι, προημερών είχατε πει κάτι για τα νοικιαζόμενα δωμάτια. Αυτά που γίνονται μέσα από πλατφόρμες. Και εγώ, επειδή έτσι το έχω λίγο ψάξει, ποιος επιβλέπει και καθορίζει τους όρους υγιεινής? Δεν υπάρχει ούτε έλεγχος, ούτε ορισμός, ούτε τίποτα. Και διερωτώ με αυτός ο κόσμος πώς πάει σε ένα κλειστό διαμέρισμα, παίρνει ένα κλειδί, μπαίνει κάθε δύο μέρες και φέρνει. Τι καθαριότητα υπάρχει, μικρόβια, το κόβω εδώ και σταματάω. Πάω τώρα στο θέμα της ψήφου. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το κόμμα του Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίστηκε από τους 20 Έλληνες, από τους 100. 20 το ψηφίσαν. Τους 100, 20 το ψηφίσαν. Και θα σας παρακαλέσω, αν έτσι με όλη μου την ευγένεια, να επαναλαμβάνετε στις εκπομπές σας ότι πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε. Γιατί αν δεν πάμε να ψηφίσουμε, η ψήφος μας, που δεν πάμε να την καθορίσουμε,
την εκμεταλλεύονται οι υπόλοιποι πολιτικοί. Πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος ότι δεν πας και ψηφίζεις. Αφήνεις την ψήφο σου να τη διαχειριστεί, να τη σημαδέψει, να την καθορίσει ένας πολιτικός υπέρ του. Ο κόσμος δεν το ξέρει αυτό, δεν το καταλαβαίνει, δεν ξέρω. Πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε ό,τι θέλουμε να ψηφίσουμε. Αλλά να πάμε όμως. Σας ευχαριστώ και καλή χρονιά. Εγώ ευχαριστώ. Είναι πράγματι όχι μόνο δημοκρατικό δικαίωμα η ψήφος, αλλά και υποχρέωση για να μπορεί να λειτουργεί σωστά το δημοκρατικό σύστημα. Όταν ακριβώς, όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχει μια αποχή η οποία πολλές φορές προσεγγίζει και το 50%, καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Γι' αυτό χρειάζεται όλοι να πάμε να ψηφίσουμε. Στις επόμενες εκλογές, που είναι μια πολύ δύσκολη εκλογή, με πολλές συνέπειες για τη χώρα, πρέπει όλοι να ψηφίσουν και να ψηφίσουν υπεύθυνα. Κύριε Βασίλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, τι κάνετε? Χρόνια πολλά. Ευτυχισμένο το 19 και να αλλάξει κάτι. Να είστε καλά. Είμαι 74 χρονών. Έχω κάνει 3 εγχειρήσεις που έχουν κόψει το πνευμόνι. Έχω καρδιά και έχω και βαλβίδα στο κεφάλι με 90% αναπηρία που έχω περάσει 4 χρόνια. Ανά 2 χρόνια περνάω το ΚΕΠΑ και πληρώνω συμμετοχή 25% φάρμακα. Η σύνταξή μου είναι 703, τι να πρωτοπληρώσω? Το τηλέφωνο, το νίκη, το ρεύμα, τι να πρωτοπληρώσω? Δεν μπορώ να καταλάβω. Να έχω συμμετοχή 25%. Έχετε απόλυτο δίκιο, είναι πολύ μεγάλη συμμετοχή. Άσε που έχει ανέβει η φαρμακευτική δαπάνη. Σας ευχαριστώ πολύ, σας εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Καταλαβαίνω, δυστυχώς, η δική σας περίπτωση, κύριε Βασίλη, δεν είναι μοναδική. Υπάρχουν πάρα πολλές παρόμοιες ιστορίες που ακούω καθημερινά. Δύσκολες, δυσάρεστες, βαριές. Το κρεβάτι με συνέχεια, η μάρα του συνέχεια. Σας νιώθω. Καταλαβαίνω τι περνάτε. Καταλαβαίνω, τα ξέρω πρώτο χέρι. Σας ευχαριστώ πολύ, σας εύχομαι καλή δύναμη. Τι μπορώ να σας πω, και καλή δύναμη και ότι κάτι μπορεί να αλλάξει μέσα στο 2019. Να είστε καλά. Κύριε Χαράλαμπε, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά, με υγεία και με χαρά. Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι ωραία όλα αυτά που ακούγονται και από τους συνακροατές, από όλο τον κόσμο, όμως θα ήθελα να σταθώ σε δύο πάρα πολύ σοβαρά σημεία. Το ένα σημείο είναι ότι με τον 43-38 στις 25 Εβδόμου του 2015... Εννοείται τον νόμο Κατρούγαλου? Όχι. Ποιο νόμο εννοεί? Εννοώ τη συνθήκη που υπέγραψαν όλοι αυτοί οι κύριοι και ψήφισαν και νομοθέτησαν στη Βουλή για το πώς θα πάρουν τα χρήματα και το πώς θα βάλουν την Ελλάδα στο αδιέξοδο. Αννοείται το τρίτο μνημόνιο, εννοείται. Ακριβώς. Όταν ο Σόιμπλε έβγαινε και έλεγε λοιπόν ότι έχουν υπογράψει όλοι, ασφαλώς κύριε Γιάννη, ασφαλώς, θα έπρεπε εσείς όλοι οι δημοσιογράφοι να βγάλετε στην επιφάνεια αυτό που ψήφισαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή τι ψήφισαν? Ότι δεν πρόκειται ποτέ η Ελλάδα, ποτέ μα ποτέ, να ξεχρεώσει εφόσον δεν αποπληρώσει το 75% των χρεωστουμένων. Υπάρχει και κάτι άλλο όμως πολύ πιο ουσιαστικό από όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Όλες οι κυβερνήσεις, είτε είναι δεξιές, είτε είναι αριστερές, είτε είναι κεντροές, αποφεύγουν, όπως και οι δημοσιογράφοι, να μιλήσουν για αυτό που παρέχεται σήμερα και τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα, να ζητήσουν από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το State of the Necessity. Είναι ένας όρος τον οποίον κανένας δικηγόρος, κανένας εισαγγελέας, κανένας πολιτικός, κανένας δημοσιογράφος δεν συζητά ποτέ. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Χαράλαμπε. Να είστε καλά, καλή δύναμη και σε εσάς. Χρόνια πολλά, κυρία Βασιλική, και για την ονομαστική σας εορτή χθες. Καλησπέρα σας. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Να είστε καλά με την οικογένειά σας και να μας δίνετε πάντοτε την πληροφόρηση αυτή που μας κάνετε.
Θα σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα να πω όλη αυτή τη δυσκολία που περνάνε οι συμπατριώτες μας, δυστυχώς, και αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι τα ταξίδια και όλα αυτά τα έξοδα που βλέπουμε, τα προκλητικά, τη στιγμή που τόσος κόσμος υποφέρει, είναι κρίμα δηλαδή να δείχνουμε αυτή την εντύπωση στο φτωχό κόσμο. Και τι άλλο να πω, εύχομαι να μην περάσει αυτή η κατάρτιστη συμφωνία των Πρεσπών, γιατί θα είναι μεγάλη αδικία για τη χώρα μας. Αυτό θα ήθελα και ό,τι καλύτερο να μας δώσει ο Θεός να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και να πάμε όλοι να ψηφίσουμε και να αφήσουμε αυτά που λέμε «εγώ δεν θέλω, εγώ δεν μ' αρέσει και δεν θα ψηφίσω». Είναι μεγάλο λάθος και πρέπει να βοηθήσουμε όλοι να περάσει αυτό το μήνυμα. Να είμαστε όλοι εκεί για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε κάτι σωστό και καλό αυτή τη φορά. Και να μπορείς μετά να κρίνεις κιόλας. Να είστε αυτό... καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Γιατί όποιος δεν συμμετέχει σε μια εκλογική διαδικασία δεν μπορεί και να κρίνει μετά, αφού ο ίδιος έχει απόσχει. Συνεπώς πρέπει να είμαστε όλοι παρόντες στις ημέρες της κάλπης και να ψηφίσουμε υπεύθυνα αυτόν που θεωρούμε ότι είναι ο καλύτερος δυνατός κυβερνήτης της Ελλάδος. Κύριε Γιάννη, καλησπέρα σας και χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά, κύριε Λοβέρδε. Κύριε Λοβέρδε, το 2019 λυπάμαι, αλλά θα είναι ένα έτος που δεν αφήνει πολλά περιθώρια για αισιοδοξία, για ελπίδα, για ανάκαμψη. Ας κοιτάξουμε, κύριε Λοβέρδε, γύρω μας, στο στενό μας περιβάλλον, στη γειτονιά μας, παντού δυστυχία, πόνος και ανεργία. Το μαύρο χρήμα που λέγατε προηγουμένως ρέει άφθονο από το μικρομάγαζο, από αυτούς που μας παρέχουν υπηρεσίες, ακόμα και από γιατρούς και δοντιάτρους, η απόδειξη κατήντησε σπάνιο είδος. Για να διεκδικήσεις την απόδειξή σου θα πρέπει καθημερινά να συγχύζεσαι, να τσακώνεσαι. Την μόνη ευχή που μπορώ να δώσω για το 2019, τουλάχιστον να είμαστε υγιείς. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είμαστε υγιείς και ξέρετε και η υγεία δεν αρκεί. Όπως λέει κάποιος, όπως λένε κάποιοι, σκοπτικά βέβαια, στον Ιτανικό πάνω ήταν πάρα πολλοί που ήταν και πλούσιοι και υγιείς, αλλά δεν είχαν τύχη. Χρειάζεται να έχεις και λίγο τύχη και να πηγαίνουν τα πράγματα, αλλά για να την έχεις καλή τύχη πρέπει να προσπαθούμε και εμείς οι ίδιοι. Και πάνω απ' όλα η πολιτεία που έχει και την ευθύνη για το μέλλον της χώρας μας. Πάμε παρακάτω. Έχουμε άλλη τηλεφωνική γραμμή. Ο κύριος Αρτέμιος, χρόνια σας πολλά. Χρόνια σας πολλά, κύριε Λοβέρδο, και σας άχει στην οικογένειά σας. Πρώτα ήθελα να πω ότι για το κράτος των Σκοπίων δεν, από τον ΟΗΕ δεν έχει αναγνωριστεί ποτέ με το όνομα πρώην Ιουγκοσλαβία της Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας. Έχει καταχωρηθεί στον ΟΗΕ σαν κράτος χωρίς όνομα. Και σήμερα, ακόμα και σήμερα, δεν υπάρχει στον ΟΗΕ κράτος με το όνομα πρώην Ιουγκοσλαβία, Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας. Αυτό θέλω να διευκρινίσω, να το ξέρει ο κόσμος, ότι η μοναδική κυβέρνηση που αναγνώρισε ότι υπάρχει στον ΟΗΕ όνομα με το κράτος Μακεδονία είναι η σημερινή κυβέρνηση. Όλες οι προηγούμενες, καμία κυβέρνηση δεν το υπόγραψε. Ένα αυτό. Δεύτερον, θέλω να πω ότι, για να ξεκινήσει, για να αφυπνιστεί η ελληνική οικονομία, θα πρέπει να ληφθούν πολύ πολύ δραστικά μέτρα, όπως έχω πει και σε προηγούμενη παρέμβασή μου. Μία μείωση ή μία μείωση των φορολογικών συντελεστών στο ελάχιστο, στο 10% μόνο, για να αφυπνιστεί η οικονομία, γιατί η σημερινή οικονομία στην κατάσταση που βρίσκεται είναι σαν τον ασθενή που έχει πάθει έμφραγμα και αυτός πρέπει να του κάνει στο ηλεκτροσόκ για να επανέλθει. Χρειάζεται ένα πολύ ισχυρό σοκ στην ελληνική οικονομία για να ξυπνήσει, για να ξεκινήσει, για να ξαναπάρει μπροστά η οικονομία. Όπως έγινε όλη η ανάπτυξη που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα τα προηγούμενα 50 χρόνια, δημιουργήθηκε από τη βραδιά εκείνη
που ο Μαρκεζίνης, ο Σπύρος ο Μαρκεζίνης, έκανε το δολάριο από 15 δραχμές, το έκανε σε 30 δραχμές. Από εκείνη αυτή η κίνηση έδωσε την όθηση η οποία μας ακολούθησε μέχρι τις ημέρες μας που αναπτύχθηκε η ελληνική οικονομία. Αυτό ήταν ένα πολύ ισχυρό σοκ για την οικονομία. Κάτι ανάλογο πρέπει να συμβεί. Γιατί με μείωση 2 και 3 εκατοστιαίων μονάδων δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Εγώ προσωπικά συμφωνώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Αρτέμι και συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ απολύτως ότι χρειάζεται ένα μεγάλο σοκ στην οικονομία, θετικό σοκ, όπως είναι η δραστική μείωση των φορολογικών συντελεστών. Ακόμα και στο 10% που ακούγεται υπερβολικό, έστω 15%. Κύριε Κώστα, καλησπέρα σας και χρόνια σας πολλά. Καλησπέρα σας. Μαζί μιλάμε. Ναι, και ναι, σε με μένα. Ναι, χρόνια πολλά, καλή χρονιά πολλά. Και σε εσάς και σε όλους. Αφορμή μου έδωσε ένας προηγούμενος κύριος που είπε για το μαύρο χρήμα, για αποδείξεις κλπ. Αυτό μπορούσε το κράτος, αν ήθελε, να το αντιμετωπίσει, πώς να περνάνε όλες οι αποδείξεις που θα συγκεντρώσει ο καθένας στα έξοδά του, να φερούνται από τα έσοδά του. Οπότε όλοι θα ζητούσαν αποδείξεις και δεν θα υπήρχε, θα ήταν ελάχιστο το μαύρο χρήμα. Αλλά δεν θέλει να το κάνει, γιατί προφανώς κάποιοι εξυπηρετούνται από την κατάσταση αυτή. Yeah. Όπως και για να μπορέσει η χώρα να ξεκολλήσει, να βγει από το τέλμα, θα πρέπει να βρεθεί κάποια κυβέρνηση μελλοντικά, να κάνει κάποιες μεταρρυθμίσεις, τις οποίες δεν τολμάει καμία να κάνει, γιατί κάποιοι συμπολίτες εξυπηρετούνται. Διαφορετικοί κάθε φορά εξυπηρετούνται και αντιδρούν. Αυτό πρέπει να κοιτάξει κάποια κυβέρνηση στο μέλλον, για να μπορέσει η χώρα να προχωρήσει. Να κοιτάξουμε το συμφέρον του συνόλου και όχι των συντεχνιών. Απόλυτο δίκιο. Αυτά... Πολύ σωστά αυτό που λέτε. Η κοινωνία είναι πάνω από τις συντεχνίες. Όπως επίσης πολύ σωστό ήταν και αυτό που είπατε για τις αποδείξεις. Θεωρώ ότι αυτό σε συνδυασμό με την μεγάλη μείωση των φορολογικών συντελεστών θα καταπολεμήσει πλήρως το μαύρο χρήμα. Δεν θα υπάρχει μαύρο χρήμα. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει μαύρο χρήμα. Ναι, όπως έχω ακούσει ότι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, περνάνε όλα χώρες, τα, και σε άλλες τα, χώρες. Τα έξοδα του καθενός στα έξοδά του, ας πούμε. Αφαιρούνται από τα έσοδα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε. Κύριε Κωνσταντίνε, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ επίσης. Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Η υπόθεση με το Ρουσουνέλο. Το καταλαβαίνεις. Δεν ακούω καθαρά, λίγο πιο δυνατά αν θέλετε. Ναι, η υπόθεση με το Ρουσουνέλο. Που τον αφήσει να φύγει. Με ακούτε. Όχι. Όχι, είναι λοιπόν. Δεν είναι καθαρή η φωνή σας. Ναι. Δυστυχώς. Σας εύχομαι, αν μπορείτε, ξαναπάρετε. Κύριε Γεράσιμε, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Α, χρόνια πολλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ακούω. Πάνε. Γιάννη. Εγώ είμαι, ναι. Ναι, γιατί κάτι είχε το τηλέφωνο, δεν ήταν η φωνή καλή. Πρώτα να ευχηθώ σε εσάς, στην οικογένειά σου, ό,τι το καλύτερο, τις καλύτερες ευχές για το 2019 και για όλη την Ελλάδα. Και ήθελα να αφαιρθώ σε κάτι πως, όπως είναι μια μεγάλη επιχείρηση, τεράστια, και όταν είναι δεν είναι μόνο αυτός που την έχει, είναι και αυτούς που οι προέδροι, οι διευθυντές, τα πάντα. Το ίδιο νομίζω ότι το κράτος είναι μια τεράστια. Λοιπόν, όταν είναι οι σωστοί άνθρωποι και υπάρχει ειλικρίνεια, όπως το έχουμε ξαναπεί και γι' αυτό σου λέει και ο κόσμος, να μπει στην πολιτική, γιατί ο κόσμος χρειάζεται, το κράτος, η χώρα μας, χρειάζεται ανθρώπους σωστούς. Και εγώ αισθάνομαι αισιόδοξος πως θα αλλάξουν τα πράγματα. Αρκεί ο κόσμος να μην τα περιμένει όταν θα αλλάξει η κυβέρνηση για ένα βράδυ. Τίποτες άλλο δεν τα λες κάθε μέρα. Αγαπητέ φίλε και Γεράσιμε. Αυτό είναι, να βάζουν τη λογική κάτω. Τα λες συνέχεια όταν αυτό λέτε. Αγαπητέ φίλε και Γεράσιμε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σου και αυτό που πες για την πολιτική. Είναι ένα θέμα που το σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά.
να μπω στην πολιτική. Όχι για να κάνω πολιτική καριέρα, πια δεν είμαι σε ηλικία άλλος να κάνω πολιτική καριέρα 30 ετίες, αν μπω θα μπω για μόνο για 2 τετραετίες. Θα μπω μόνο και μόνο για να βοηθήσω την πατρίδα μου, γιατί δουλειά έχω. Ούτε αναγνωρισιμότητα ψάχνω, ούτε δουλειά ψάχνω. Ψάχνω μόνο πώς θα μπορέσω να βοηθήσω την πατρίδα μου να πάει καλύτερα. Από εκεί και πέρα είναι όμως και ευθύνη των πολιτών. Διότι αν συνεχίζουν να ψηφίζουν ντενεκέδες, λαμόγια, άσχετους, ανθρώπους που δεν έχουν καμία άλλη γνώση περί πολιτικής παρά μόνο ότι επειδή ήταν ο μπαμπάς τους, ο παππούς τους, ο προπάπος τους στην πολιτική. Αν συνεχίζουμε να ψηφίζουμε με κριτήρια που δεν είναι σοβαρά, τότε δεν έχει νόημα να ασχολούμαστε οι άνθρωποι που μπορούμε και θέλουμε να βοηθήσουμε αυτή την Ελλάδα. Να το σκεφτείτε λοιπόν, γι' αυτό σας λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η ψήφος των πολιτών. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μπάμπη. Καλησπέρα σας. Γεια σας κύριε Γιάννη. Χρόνια πολλά. Ακούστε να δείτε. Η χώρα μας πληρώνει το κόμπλεξ των αυτοαποκαλούμενων δημοκρατικών. Εντάξει κύριε Γιάννη, ας κάνουμε και μια αυτοκριτική. Ψηφίσαμε Σιμίτη. Λοιπόν, έφερε τους κλέφτες, τους Χατζοπουλέους. Ψηφίσαμε Γεωργάκη. Μετά ο κύριος Γεωργάκης μας έβαλε στα μνημόνια. Μετά μας έφταξε και ο Σαμαράς και ψηφίσαμε Τσίπρα. Πάλι οι ίδιοι άνθρωποι από τους ίδιους ανθρώπους πληρώνουμε την κατάσταση αυτή που περνάει η χώρα μας. Ας κάνουν αυτοκριτική, εν πάση περιπτώσει, αποτύχαν μία, αποτύχαν δύο. Δεν το λέω εγώ. Οι ίδιοι το λένε που το Πασόκ το φτάσανε από 40% στο 4%. Δεν το λέω εγώ, δεν τους κατηγορώ άδικα. Ας κάνουν και μια αυτοκριτική. Ας δουν ότι δεν ψηφίζουν σωστά οι άνθρωποι. Ψηφίζουν τελείως με το θυμικό, τελείως. Τι να πω, κύριε Γιάννη. Εγώ τα λέω συνέχεια. Εγώ και τώρα το είπα, το ίδιο πράγμα είπα, αγαπητέ κύριε Μπάμπη. Έχετε δίκιο. Ότι πρέπει να προσέχουμε τι ψηφίζουμε. Μα ψηφίσαμε μία, δύο, τρεις, τέσσερες. Ψηφίσαμε πολλές φορές, κύριε Γιάννη μου. Ψηφίσαμε πολλές φορές. Πάντως εμένα δεν με έχετε ψηφίσει. Άμα κατέβω σε εκλογές, τότε μην πείτε. Δεν κοιτάξτε, με έχετε ψηφίσει. Εμένα δεν με έχετε ψηφίσει ποτέ. Βάζω τον εαυτό μου μέσα. Εγώ δεν ψήφισα ποτέ Σιριζέους. Βάζω τον εαυτό μου μέσα για να μην νομίσει κανείς ότι όλοι μαζί να κοιτάξουμε τι κάνουμε. Όλοι έχουμε ευθύνη για την ψήφο μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε. Τελευταίος ο κύριος Σπύρος. Καλησπέρα. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά κύριε Γιάννη και χρόνια πολλά. Επίσης. Ήθελα να σας πω το εξής. Εγώ που είμαι τελειώτης δημοτικού και δεν διαρωτώ με. Που λέτε ποιοι πάνε διακοπές και λοιπά. Πάνε διακοπές αυτοί το 18% οποιασδήποτε χώρας που έχουν το μυαλό και τα λεφτά. Έτσι δεν είναι. Ναι, σωστά, αυτοί πηγαίνουν. Επειδή διαρωτηθήκατε ποιοι πάνε διακοπές. Το ερώτημα είναι ποιοι είναι αυτοί που έχουν τα λεφτά, διότι από τα εισοδήματά τους δεν φαίνεται να είναι 18% των Ελλήνων. Αυτοί που έχουν το μυαλό. Οι επιχειρηματίες κλπ. Δεν είναι 18% επιχειρηματίες, δεν υπάρχει 18%. Μακάρι να είχαμε 18% επιχειρηματίες στην Ελλάδα. Δεν έχουμε. Είναι δεν έχουμε 18% αλλά... όπως είπατε πολύ σωστά που υπάρχουν σε άλλες χώρες. Εδώ δεν υπάρχει το 18%. Ωραία. Και το δεν υπόλοιπο... υπάρχει 18% φορολογούμενων άνω των 20.000 ευρώ το χρόνο. Ωραία. Από το σύνολο των φορολογούμενων είναι πολύ μικρό το κομμάτι που είναι πάνω από 20.000. Οι υπόλοιποι που βγαίνουν τα λεφτά, μαγιά τους. Αφού δεν τους πιάνουν να τους βάλουν φυλακή, μαγιά τους. Α, μπράβο. Αυτό που είπατε είναι. Είναι ότι δεν φαίνονται τα εισοδήματά τους. Πράγματι έχετε δίκιο, αυτό επισημαίνω κι εγώ. Και έχετε δίκιο, αγαπητέ κύριε Σπύρο. Καλή χρονιά. Έτσι ακριβώς είναι. Καλή χρονιά να έχετε κι εσείς. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε καλά, αγαπητές φίλες και φίλοι. Αύριο θα μιλήσουμε εκτενώς για τα. Σήμερα ήταν μια εορταστική, ας την πούμε, εκπομπή. Αύριο θα έχουμε την επικαιρότητα, θα την σχολιάσουμε όλη τη τελευταία εβδομάδα αναλυτικά και εγώ και εσείς. Καλό σας βράδυ.